αγριαδύσει ημέρα μεσημέρι στην κατάμεστη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, με αφορμή επεισόδιο που κατέληξε σε απόπειρα ληστείας και αμφιλεγόμενο σκηνικό με πυροβολισμούς. Και όλα αυτά ενώ έξω από το κατάστημα είχαν σταθεί πολίτες, ακόμη και μαθητές, περιμένοντας το λεωφορείο. Πάλι δεν είναι αυτό το πράγμα, να περνάει ημέρα μεσημέρι ο κόσμος, να πυροβολάνε. Όλους προβληματίζει, όλους. Φοβάστε. Λογικό δεν είναι. Στις 2 το μεσημέρι σήμανε συναγερμό στην άμεση δράση, όταν ο ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας με μοτοσυκλέτες κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απόπειρας ληστείας και πυροβολισμών. Όχι. Φτάνοντας στο σημείο, αστυνομικοί ζήτησαν πληροφορίες. Ο ιδιοκτήτης αυτή τη φορά κατήγγειλε 2 νεαρά άτομα από τη Μεσαρά ως δράστες επεισοδίου που προηγήθηκε μέσα στο κατάστημα με αφορμή αγοραπολισία μοτοποδηλάτου. Σύμφωνα πάντα με όσα δήλωσε στην αστυνομία, οι δράστες επιχείρησαν να τον εκβιάσουν. Ζητώντας να τους δώσει 1.000 ευρώ από το ταμείο. Τον καταδίωξαν στο δρόμο, όπου φαίνεται ότι τον χτύπησαν. Δεν μοιάζει. Αφήγει μια σφαίρα. Αφήγε. Όπως ο ίδιος ανέφερε, οι δράστες ξαναπέρασαν με αυτοκίνητο έξω από το κατάστημα, σημαδεύοντάς τον με όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, δεν αντιλήφθηκε αν έπεσαν πυροβολισμοί προς το μέρος του ή στον αέρα για εκφοβισμό, καθώς έτρεξε να κρυφτεί. Είναι καλό να έχουμε και μπαλωθίες. Δεν μας προβληματίζει. Όλοι μέσα είναι. Όλοι πολίτες φοβούνται. Οι περιοικοί έζησαν ένα ακόμη σκηνικό τρόμου, αυτή τη φορά μέρα μεσημέρι, καθώς στην περιοχή τα επεισόδια είναι συχνά και ειδικότερα τη νύχτα, με επίκεντρο τα νυχτερινά καταστήματα που λειτουργούν εκεί. Είναι κακό πράγμα. Έχει χαθεί ο έλεγχος? Πιστεύω πως ναι.